Να σας ευχαριστήσω που είστε ακόμη εδώ, Σάββατο μεσημέρι. Στο δικό μας τραπέζι θα παρουσιάσουμε κάποιες πτυχές αυτού του σύνθετου ζητήματος που είναι το προσφυγικό. Ξεκινάω από αυτόν τον ισχυρισμό, επισημένοντας δηλαδή αυτό που υπόθηκε και προηγουμένως, ότι το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα πολυσύνθετο. Αυτό για να θυμηθούμε ότι μία από τις πλέον επικίνδυνες συνέπειες του τραύματος είναι η απλούστευση, η μονοδιάστατη προσέγγιση. Η απώλεια της δυνατότητας να βλέπει κανείς τα πράγματα στις σύνθετες διαστάσεις τους απειλεί όχι μόνο τους πρόσφυγες, που είναι άνθρωποι βαθύτατα τραυματισμένοι, αλλά και όλους μας, τους εργαζόμενους στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτό, λόγω και του βάρους της αποστολής που αναλαμβάνουν. Τι σημαίνει ότι το προσφυγικό είναι ένα σύνθετο ζήτημα και ότι υπάρχει τάση ως συνέπεια του τραύματος να το βλέπει κανείς μονοδιάστατα? Είναι εν ολίγης αυτό που είπαν προηγουμένως πάρα πολλοί από τους συναδέλφους. Τι είναι κανείς να βλέπει? Ότι κάποιος είναι ο καλός και κάποιος είναι ο κακός. Ότι τα πράγματα είναι ή άσπρα ή μαύρα. Αυτό καταλήγει η μία χώρα, η χώρα υποδοχής, για παράδειγμα, να είναι υποτιμημένη, η Ελλάδα. Η χώρα που περιμένουν να πάνε σε αυτήν, η Γερμανία, να είναι εξειδανικευμένη. Η χώρα από την οποία ξεκίνησαν να είναι υποτιμημένοι, εξειδανικευμένοι. Η ΜΚΟ μεταξύ τους να παλεύουν και να επιτίθενται η μία στην άλλη. Και γενικά να δυσκολεύεται κανείς να υπάρχει, να έχει μία σύνθετη αντίληψη του ζητήματος. Στον κλάδο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας Ψυχιατρική και Τέχνη, μας ενδιαφέρει εδώ και πολλά χρόνια η δημιουργία και διατήρηση μιας τάσης επαγρύπνησης έναντι του ρατσισμού, των προκαταλήψεων και της ξενοφοβίας. Μια στάση που συνοδεύεται από την ανάγκη κατανόησης της ψυχικής και κοινωνικής ετερότητας, καθώς και από την υπογράμμιση της ανάγκης της υπεύθυνης συμμετοχής του κάθε πολίτη στα σημαντικά ζητήματα της εποχής του. Και η αλήθεια είναι ότι το προσφυγικό είναι από τα πλέον σημαντικά επίκαιρα ζητήματα, ακόμα και αν μερικοί, όπως υπόθηκε χθες, λένε ότι έχουμε βαρεθεί να ακούμε για το προσφυγικό ή αρκετά πια με αυτό το ζήτημα. Να πω ότι ο κύριος Κρασανάκης δέχτηκε mail από συνάδελφο ψυχίατρο ότι σταματήστε να μας στέλνετε ειδοποιήσεις που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό ζήτημα. Στην πραγματικότητα, το προσφυγικό ζήτημα τώρα ξεκινάει στην Ελλάδα, γιατί τώρα πρέπει να δημιουργηθούν οι δομές αυτές που θα υποδεχτούν όλους αυτούς τους πρόσφυγες που μένουν στην Ελλάδα για προσδιόριστο χρονικό διάστημα. Τη χρονιά που πέρασε, λοιπόν, διαλέξαμε ως θέμα του κλάδου μας την προσφυγιά, διαδρομές και τραύμα. Διαλέξαμε τη λέξη προσφυγιά για να συνδέσουμε την παρούσα προσφυγική κρίση με τις νοπές μνήμες των Ελλήνων από το προσφυγικό ζήτημα, με τη μικρασιατική καταστροφή, για να μην αναφερθούμε στην οικονομική μετανάστευση χιλιάδων Ελλήνων στην Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική. Η λέξη διαδρομές θυμίζει τις διαδρομές του βίου όλων μας. Δεν χρειάζεται ίσως να θυμίσω ότι η ίδια ελληνική ιστορία, όπως τη διδασκόμασταν στο δημοτικό, ξεκινούσε με την κάθοδο των δωριαίων. Επίσης, η λέξη διαδρομές μας οδηγεί ανεπαίσθητα στη λέξη τραύμα. Γιατί το τραύμα είναι αξεδιάλυτα δεμένο με την προσφυγιά. Στις καλύτερες συνθήκες που έχουμε μια οικονομική μετανάστευση, που εγκαταλείπει κάποιος την πατρίδα του, και ως πατρίδα εννοώ αυτό που είπε η κυρία Μοσκόφ, ο Σίκο, το χωριό του, το σπίτι του, όπου άνοιξε τα μάτια του. Όταν λοιπόν το εγκαταλείπει με δική του απόφαση για να αναζητήσει καλύτερη ζωή σε συνθήκες φιλόξενες, πάλι θα είναι αντιμέτωπος με μια σειρά από απώλειες και ένα καινούριο πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο θα οφείλει να προσαρμοστεί. Η ψυχική επιβάρυνση θα είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλη, καθοδόν προς τη δημιουργία ενός νέου τρόπου ζωής. Γι' αυτό κάποιοι έχουν μιλήσει για τη μετανάστευση ως μια άλλη εφηβεία που οδηγεί σε μια τρίτη ευκαιρία εξατομίκευσης, δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας. Οφείλει κάποιος να δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα. Είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Τζαντάλα, ότι έχει δύο πατρίδες. Έχει την Παλαιστίνη, στην οποία γεννήθηκε και από την οποία έφυγε 56 κιλά και την αγαπάει, και την Ελλάδα, στην οποία ήρθε και είναι τώρα 100 κιλά και την οποία επίσης λατρεύει.
Με το παραπάνω στο μυαλό, σκεφτείτε τι συμβαίνει όταν κάποιος αναγκάζεται να φύγει τρομοκρατημένος από το σπίτι του, έχοντας δει ανθρώπους που αγαπάει να πεθαίνουν με φρικτούς τρόπους, έχοντας νιώσει αβοήθητος σε μορφές ακραίας εκμετάλλευσης και βίας καθοδόν, δίχως κανένας να τον καλοδέχεται πουθενά, όντας ανεπιθύμητος παντού, με την αδυναμία να συναντήσει οποιονδήποτε δικό του άνθρωπο για να τον βοηθήσει να αναλάβει τις δυνάμεις του, με το μυαλό του θολωμένο από τα συνεχή, στην καλύτερη περίπτωση εμπόδια, αν δεν είναι τραύματα. Η λέξη τραύμα, η έννοια του τραύματος, αδυνατεί εδώ να αποδώσει το μέγεθος της αβοηθησίας, αδυναμίας, παθητικότητας που προκαλείται ψυχικά και η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη της ψυχονοητικής καθαρότητας καθιστούν αδύνατη την αντίληψη των νέων συνθήκων στο μέρος όπου φτάνουν οι πρόσφυγες. Και το παραπάνω δημιουργεί συνθήκες για νέο τραυματισμό. Αυτό ήταν αρκετά ξεκάθαρο χθες στην ταινία της κυρίας Οικονόμου, «Πιο μακρύς δρόμος», όπου ένας 17χρονος συλλαμβάνεται ως διακινητής, γιατί ο διακινητής τον υποχρεώνει όταν φτάνουν στο ποτάμι του Εύρου να κοπηλατήσει για να περάσει απέναντι ένα μέρος των προσφύγων και να επιστρέψει για να πάρει το υπόλοιπο μέρος των προσφύγων, κρατώντας του το διαβατήριο και τα υπόλοιπα χαρτιά του. Όταν τον πιάνουν λοιπόν αυτόν ως διακινητή, αφού τον είδαν ότι κοπηλατούσε η αστυνομική στην Ελλάδα, τον κλείνουν στη φυλακή, το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί όλη του την εξέλιξη της ζωής στην φυλακή, τη φιλία που δημιουργεί εκεί, μέχρι που φτάνει στο δικαστήριο στην Κομωτινή. Και ο εισαγγελέας τον ρωτάει, ρωτάει τον αστυνομικό που τον συνέλαβε, καταλαβαίνετε εσείς γιατί αφού έφυγε από την απειλή στην Όχθη, στην Τουρκία, ξαναγύριζε εκεί όταν σας είδε. Αυτό το ερώτημα ήταν για να τεκμηριώσει την ενοχή του κατηγορουμένου, ότι άρα λέει ψέματα. Άρα επέστρεφε εκεί γιατί ήθελε να αποφύγει τη σύλληψη, άρα ήξερε πάρα πολύ καλά τι γινόταν. Και ο ίδιος ο φίλος του τον ρωτάει, γιατί δεν έφυγες, γιατί δεν το βάλες τα πόδια όταν σου είπε πάρε τη βάρκα και κοπηλάτησε μέχρι απέναντι. Και όταν ρώτησε ο εισαγγελέας τον αστυνομικό, καταλαβαίνετε εσείς γιατί το έκανα αυτό, ο αστυνομικός του λέει όχι, τι πού να καταλάβω εγώ. Και του λέει ο άλλος, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, δεν υπάρχει εξήγηση. Και βέβαια υπάρχει εξήγηση, αλλά δεν μπορεί να την ξέρει ούτε ο εισαγγελέας, ούτε ο αστυνομικός, αν δεν έχει υπάρξει μια ψυχολογική παρέμβαση που να τους πει ότι όταν κάποιος έρχεται σε τέτοιες συνθήκες στην Ελλάδα, δεν είναι δυνατόν το μυαλό του να έχει την καθαρότητα εκείνη για να αντιληφθεί τόσο γρήγορα τις νέες συνθήκες που είναι τόσο μακριά από αυτό που έχει γνωρίσει στο χωριό του. Και όταν ο νεαρός λοιπόν έλεγε ότι εγώ δεν τα είχα ξαναδεί αυτά, πρώτη φορά μου έτυχε κάτι τέτοιο, πού να το ξέρω, πού να το σκεφτώ ότι έπρεπε να το βάλω στα πόδια, όταν ο άλλος με απειλεί ότι αν δεν το κάνω αυτό, θα πνίξει ας πούμε τις γυναίκες και τα παιδιά που έχει στη βάρκα. Ο τραυματισμένος άνθρωπος λοιπόν καταρχήν είναι σε σύγχυση. Και δευτερευόντως νιώθει, όπως είπαμε, αβοήθητος και παθητικός, εμφανίζει τάση απόσυρσης, απάθειας, θλίψης, σωματοποίησης και εκδήλωσης του μετατραυματικού σοκ στις πλήστες των περιπτώσεων, το οποίο χαρακτηρίζεται από αϊπνία, πονοκεφάλους, όπως είδατε, το είπε η κυρία Μπεριανάκη, το έδειξε πολύ καλά στους πίνακες, πόνου σε πολλά σημεία του σώματος, φαγούρα, επιστροφή της βίας που έχει υποστεί σε εφιάλτες, αλλά ακόμα και σε flashback όταν είναι ξύπνιος, τάση επιθετικότητας στις σχέσεις τους και βεβαίως απόπειρες αυτοκτονίας. Και το χειρότερο, που πια η ειδική ψυχική υγεία το γνωρίζουμε καλά από προηγούμενες μελέτες σε τέτοιες καταστροφές, το τραύμα μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Με τη δεύτερη και τρίτη γενιά να είναι αντιμέτωπες με τις συνέπειες των όσων έχουν διαμειφθεί, ακόμα και εάν είναι εν αγνία τους, και ακόμη χειρότερο αν είναι εν αγνία τους τόσο πίσω στο χρόνο. Η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη αντιμετώπιση, λοιπόν, είναι κεφαλαιόδου σημασίας για την πρόληψη των βαρύτατων συνεπειών και γι' αυτό απαιτείται ο συντονισμός της γνώσης και της ευαισθησίας όλων μας, γι' αυτό και προσπαθούμε στον κλάδο της ψυχιατρικής να δημιουργούμε έτσι αυτά τα αφιερώματα και αυτές τις διμερίδες, για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος κοινωνικός ιστός που θα ξαναϊφάνει μια ανθρώπινη κοινότητα εκεί που έχουν διαραγεί οι βασικές ανθρώπινες σχέσεις. Όχι μόνο έξω
από το άτομο, έξω από το υποκείμενο των κάθε ένα πρόσφυγα, αλλά και εντός του, καθώς έχει καταρρεύσει η βασική εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη υπόσταση ενός προστατευτικού εσωτερικού αντικειμένου και ενός εαυτού δυνάμενο ενεργητικά να αναλάβει δράση και να φέρει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει χρόνος εδώ φυσικά για τις πολλές όψεις που μπορεί να λάβει η επίγουσα παρέμβαση στο χώρο πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων. Θα αναφέρω στο τέλος ένα μικρό παράδειγμα, υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά ότι χρειάζεται ενεργητική παρέμβαση από όλους μας, εσωτερικά, στον καθένα μας, για να αντιταχθούμε στην επιθυμία φυγής από το χώρο του τραύματος, από το χώρο του προσφυγικού ζητήματος λοιπόν. Και εάν ασχοληθούμε με τους πρόσφυγες, χρειάζεται μεγάλη δύναμη για να αντιταχθούμε στο να μας καταπιεί ο χώρος του τραύματος λόγω ενοχής. Αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε στους εργαζόμενους μέσα από τις ομάδες εποπτείας, ότι υπάρχει μία τάση όταν ασχοληθείς να σε ρουφήξει, να μην έχεις προσωπική ζωή, δεν σε αφήνει η ενοχή να μπορέσεις να γυρίσεις εύκολα στο σπίτι σου και να χαλαρώσεις με την οικογένειά σου, δημιουργείται τάση αλκοολισμού, δημιουργείται μετατραυματικό στρες στους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως το είπανε πολύ καλά στις προηγούμενες ομιλίες. Η φυγή, το να μην θέλεις να δεις τι γίνεται όταν κάτι είναι τραυματικό, είναι ένας πανανθρώπινος μηχανισμός άμυνας που κινητοποιείται μπροστά σε όσα δεν χωράει το μυαλό του ανθρώπου ότι μπορεί να προκαλέσει άνθρωπος σε έναν άλλον άνθρωπο. Αλλά ακριβώς αυτά έχουν ανάγκη να τους βοηθήσουμε να βάλουν σε λόγια οι πρόσφυγες, να μπορέσουν να βρουν έναν άνθρωπο, να βρουν το ανθρώπινο ους που θα ακούσει να φυγηθούν τις ιστορίες, τις διαδρομές και τα τραύματά τους. Πάλι ο κύριος Τζαντάλα το είπε πάρα πολύ έτσι, χαρακτηριστικά, ότι πάνε στο γιατρό και ενώ ο γιατρός τους λέει «πήρατε τα φάρμακά σας», αυτή λέει «άσε με να πω την ιστορία μου». Δεν θέλουν απλώς να απαντήσουν σε μια τέτοια ερώτηση. Θέλουν κάποιος να τους ακούσει σαν άνθρωπος με άνθρωπο να πούν τα όσα μη ανθρώπινα που δεν χωράει του ανθρώπου νους τους έχουν συμβεί. Και επίσης φυσικά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη να πούν τις δικές τους ιστορίες, καθώς κινδυνεύουν από burnout, δηλαδή κινδυνεύουν από το δικό τους τραύμα, της έλλειψης ορίων στην έκθεσή τους σε όσα αντιμετωπίζουν βοηθώντας τους πρόσφυγες. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα για το πώς μπορεί να είναι μια ψυχαναλυτικού τύπου παρέμβαση. Θα τολμούσα να πω ψυχαναλυτική παρέμβαση. Μπορεί να μην είναι η κλασική ψυχανάλυση που έχουμε μάθει να κάνουμε με την ησυχία μας στο ντιβάνι, αλλά χρειάζεται η ψυχαναλυτική γνώση να υπάρχει πίσω για να μπορέσεις να την κάνεις. Και να μπορέσεις να βοηθήσεις δηλαδή και από αυτή την οπτική αυτούς τους ανθρώπους. Μία γυναίκα λοιπόν, 22 ετών, καταρχήν να πω ότι το υλικό είναι από τη Μόρια, όπου πήγαινα για την ενδυνάμωση της ομάδας των εργαζομένων των γιατρών του κόσμου, αλλά χρειάστηκε να δω τους ίδιους τους πρόσφυγες θεραπευτικά, γιατί δεν υπήρχε ψυχίατρος. Υπήρχε μόνο ένας ψυχίατρος σε ολόκληρο το νησί της Μυτιλίνης, που φυσικά δεν μπορούσε να αναλάβει, να ανταπεξέλθει δηλαδή σε αυτές τις ανάγκες των προσφύγων. Οπότε ήταν μία σειρά, να φανταστείτε, από 20-30 άτομα έξω από το ας πούμε ιατρείο, με μένα να προσπαθώ σε μία μισή ώρα, δύο το πολύ, να μπορέσω να δω όσο το δυνατόν περισσότερους, γιατί έπρεπε να προλάβω το αεροπλάνο και να γυρίσω πίσω στην Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε την πίεση για να μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε αυτό. Έρχεται λοιπόν μία γυναίκα από το Αφγανιστάν 22 ετών. Τη στέλνει η ψυχολόγος η οποία την έβλεπε μετά από την τρίτη απόπειρα αυτοκτονίας. Την τρίτη απόπειρα αυτοκτονίας. Οι απόπειρες αυτοκτονίας είναι καθημερινά μας, τα είπε και ο κύριος Παπανδρέου. Βλέπει εφιάλτες λοιπόν, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Οι εφιάλτες και η υπνία είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα των προσφύγων στη Μόρια. Το διαφορετικό με τη συγκεκριμένη νεαρή είναι ότι καθώς μπαίνει μέσα, κάνει πάρα πολύ καλή βλεμματική επαφή με μένα. Δηλαδή, οι περισσότεροι κοιτάζουν κάτω, κοιτάζουν αλλού, είναι σε μία σχετική σύγχυση. Αυτή, για κάποιο λόγο, με κοιτάζει κατευθείαν στα μάτια. Αυτό το στοιχείο μου δίνει θάρρος ότι μπορώ να τολμήσω να ρωτήσω κάτι παραπάνω όταν κάθεται απέναντί μου και φυσικά μέσω του διερμηνέα προσπαθούμε να μιλήσουμε.
Και όταν λέει λοιπόν ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί βλέπει εφιάλτες, τη ρωτάω ποιο είναι το περιεχόμενο των εφιαλτικών ονείρων που δεν την αφήνουν να κοιμηθεί. Αυτό είναι, νομίζω, αυτό που είπε και η κυρία Μοσκόφ, εκεί που υπάρχει μία μάζα, ας πούμε, παιδιών. Όταν αρχίζεις και ρωτάς, πες μου για αυτά τα παιδιά, ένα-ένα. Πες μου για τους εφιάλτες σου, έναν-έναν. Αρχίζουν δηλαδή να αποκτούν μία συγκεκριμένη μορφή που μπορεί να μπει σε μία αφήγηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, να μην είναι μία κατέργαστη μάζα. Μου λέει, να σας πω τον εφιάλτη που είδα χθες το βράδυ, παρότι μου φαίνεται γελίο να σας μιλήσω για κάτι τέτοιο. Το βρήκα και πάρα πολύ καλό ότι μπορούσε να πει ότι παρότι μου φαίνεται γελίο θα σας πω για τον εφιάλτη που είδα χθες. Και μου λέει λοιπόν το όνειρό της και λέει, βλέπω ένα μεγάλο ζώο και ένα άλλο μικρό ζώο. Το μεγάλο ζώο μοιάζει σαν σκύλος και είναι ξύλινο. Και παρότι είναι ξύλινο, γεννάει ένα άλλο μικρό ζώο. Και παρότι το μικρό ζώο είναι 7 χρονών, εγώ το βλέπω λες και είναι 12. Έχω λοιπόν ένα όνειρο. Δεν έχω καθόλου χρόνο να καθίσω να αντιρωτήσω, πείτε μου τους συνειρμούς σας και τι σκέφτεστε γύρω από αυτό. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Τζαντάλα, ότι τον εκνευρίζει αν ο ψυχολόγος πει ξαφνικά και πείτε μου τώρα τι αισθάνεστε. Άμα λέει, βομβαρδίζουν το σπίτι μου, τι θα αισθάνομαι. Το είπε πολύ ωραία, ότι θα χορέψω ζεμπεκιά. Έτσι και εκεί δεν είχε θέσει λοιπόν από τις κλασικές ερωτήσεις, ούτε να περιμένω να μιλήσει μόνη της, ούτε να πω πείτε μου τι σκέφτεστε γύρω από αυτό το όνειρο. Εν τούτης είχα ένα όνειρο. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό να το χρησιμοποιήσω για να μπορέσω να συνδεθώ μαζί της και να δω αν μπορώ να τη βοηθήσω. Οπότε το μόνο που έχω να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω την εικόνα που αναδύεται μέσα μου, που είναι, επειδή είπε τη λέξη ξύλινο άλογο, θυμήθηκα το δούριο ύπο βέβαια. Και μου ήρθαν οι ερωτήσεις στο μυαλό, τι είναι λοιπόν αυτός ο δούριος ύπος, είναι το όνειρο σπήλαιο εισόδου σε μια φλεγόμενη ψυχική τρία, ποια είναι η Ελένη, τι διακυβεύεται εδώ. Ευτυχώς η ψυχολόγος μου είχε δώσει ένα μικρό σημείωμα που έλεγε 2-3 στοιχεία από την ιστορία της και με είχε ενημερώσει μέσω του σημειώματος, δεν είχα καν τη δυνατότητα να δω την ψυχολόγο δηλαδή, ότι έχει δύο παιδιά τα οποία δεν είναι μαζί της στο κάμπ. Και τη ρωτάω, πόσο χρονών είναι τα παιδιά σας που διαβάζω εδώ, μου έχει πει η ψυχολόγος σας ότι δεν τα έχετε μαζί σας. Και μου λέει, ο μεγάλος μου γιος είναι 7 χρονών, οπότε καταλαβαίνετε το συνδέω με το 7 χρονών για το μικρό ζώο, και ο μικρός είναι 3 χρονών. Το 3 χρονών δεν υπάρχει στο όνειρο, το 7 υπάρχει. Της λέω, ανησυχείτε περισσότερο για το μεγάλο σας γιο και θα θέλατε να τον φέρετε κοντά σας όπως γίνεται στο όνειρο. Και μου λέει, πράγματι ανησυχώ για τον μεγάλο, γιατί είναι κουφός. Και ήταν πολύ δεμένος μαζί μου. Και επειδή είναι ανάπηρος στη χώρα μου, είναι πιο εύκολο να γίνεται αντικείμενο, ας πούμε, ξυλοδαρμού ή βασανιστήριων από τον πατέρα του, ειδικά τώρα που εγώ λείπω. Και σε αυτό το σημείο βάζει τα κλάματα. Ελπίζω ότι δεν τα βάλω κι εγώ. Είναι πώς επηρεάζεται κανείς δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Και λέει ότι δεν μπόρεσε καν να χαιρετήσει τα παιδιά της φεύγοντας, γιατί ο άντρας της τη δέρνει, τόσο αυτός όσο και όλη την οικογένεια. Οπότε τη φυγάδευσαν τα αδέλφια της για να γλιτώσει τη ζωή της και είναι στη μόρια με τον αδελφό της και τη μητέρα της. Προσθέτει ότι της είπαν ότι θα μπορέσει μέσα από τον ΟΗΕ να ζητήσει να έρθουν τα παιδιά της εδώ, αλλά δεν ξέρει πότε και προσπαθεί να μην το σκέφτεται. Βλέπει εφιάλτες κάθε βράδυ και έχει κάνει 3 απόπειρες αυτοκτονίας από τότε που έφυγε. Τα λέει αυτά και καταλαβαίνω ότι εγώ κάτι πρέπει να κάνω με αυτό, δηλαδή κάτι πρέπει να της πω εκείνη την ώρα. Και της λέω το εξής. Το σωστό λάθος, δεν ξέρω το πρώτο κομμάτι αν είναι σωστό ή λάθος. Το δεύτερο είμαι λίγο πιο σίγουρη. Της λέω, θα επιθυμούσατε να είναι ήδη 12 ετών ο γιος σας λοιπόν, για να είναι πιο δυνατός και να τα βγάλει πέρα και ίσως αυτός είναι ο χρόνος που σκέφτεστε ότι τότε πια σίγουρα ο ΙΕ, που ενδεχομένως είναι το μεγάλο ξύλινο ζώο που θα τον φέρει κοντά σας, ενδεχομένως είναι ξύλινη βάρκα που θα τον φέρει κοντά σας. Το δεύτερο κομμάτι, νομίζω ότι νιώθω ότι πατάω κάπως πιο γερά, όταν της λέω νιώθετε ένοχη που δεν μπορείτε να τον προστατεύσετε όπως κάνατε πάντα και είστε πρόθυμοι να δώσετε τη ζωή σας εξαιτίας αυτής της ενοχής, αλλά δεν θα τον βοηθήσει αυτό να έρθει εδώ. Και επιπλέον δεν είναι δικό σας φταίξιμο αυτό που συμβαίνει στη χώρα σας με τους νόμους, να μην μπορούν να σας προστατεύσουν εσάς και τα παιδιά σας από αυτή τη βία του συζύγου. Της λέω λοιπόν ότι
Εγώ θα είμαι εδώ και την επόμενη φορά για να μιλήσουμε και να δω πώς ανταπάει με τους εφιάλτες. Και νιώθω εκείνη την ώρα ότι ηρεμεί. Οπότε νιώθω και εγώ ότι ηρεμώ από αυτή την πίεση. Τι να κάνω δηλαδή με αυτή την, σε αυτή τη συνάντηση. Και πράγματι με καθησυχάζει όταν ζητάει να γράψω το όνομά μου σε ένα χαρτί για να μπορεί να με ζητήσει. Δηλαδή αποκτά όνομα για αυτήν, όπως απέκτησαν όνομα, ας πούμε, για μένα τα παιδιά της και η ιστορία της. Αυτές οι συναντήσεις κάνουν λοιπόν δυνατή μια σύνδεση και δημιουργούν ανθρώπινη επαφή εκεί όπου υπάρχει τραύμα. Τότε, ο θυμός και η απελπισία μπορούν να δώσουν τη θέση τους σε μια αίσθηση συντροφιάς και βοήθειας. Σε ένα τοπίο τόσο μεγάλης καταστροφής, όπου οι άνθρωποι χάνουν τη δυνατότητα να εκφράσουν, γι' αυτό έχουμε τους εφιάλτες, γι' αυτό έχουμε τα flashback, γι' αυτό έχουμε τις απόπειρες αυτοκτονίας ή την απάθεια, η ανθρώπινη συνάντηση είναι το μόνο που μπορεί να δώσει την ευκαιρία να δημιουργηθούν σκέψεις και μοίρασμα με αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε τα φάρμακα μπορούν να δράσουν εκείνη τη στιγμή, ούτε κάτι άλλο. Μπορούν δηλαδή να βοηθήσουν να κοιμηθεί, αλλά δεν είναι αρκετό. Ένα σημαντικό σημείο που δεν τονίζεται, λέω εδώ συνήθως επαρκώς, αλλά ευτυχώς μας το είπε ο κύριος Τζαντάλα λίγο πριν, είναι ότι οι πρόσφυγες εκτός από τραυματισμένοι είναι και άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να επιβιώσουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπου κάποιοι άλλοι βέβαια δεν τα κατάφεραν. Αυτό φυσικά δημιουργεί στους ίδιους βαθύτατα αισθήματα ενοχής, που μαζί με το συνεχές τραύμα της αντιμετώπισής τους ως ανεπιθύμητον, δεν τους επιτρέπει να συνειδητοποιήσουν συναισθήματα όπως καμάρι που τα κατάφεραν, χαρά που είναι ζωντανή ή και ελπίδα για το μέλλον. Κάποιοι, όπως μας είπε ο κ. Τζαντάλα, ίσως το καταφέρνουν λίγο περισσότερο να νιώθουν χαρούμενοι. Αυτή είναι η άλλη όψη της ελπίδας που κυκλοφορεί και το έργο του Καουρισμάκη, το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία που συνιστώ να τη δείτε και λέει για, για αυτό το κουράγιο που διακρίνει τους πρόσφυγες και την επιθυμία να ζήσουν. Δηλαδή, τελειώνει το έργο λέγοντας «Οι αδελφοί βαθύτατα τραυματισμένοι, θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να πεθάνω. Όμως εγώ θα ήθελα να ζήσω». Η αναγνώριση λοιπόν αυτών των συναισθημάτων και του τι κατάφεραν αποτελεί τμήμα της αναγνώρισης της ανθρώπινης υπόστασής τους και της ανάγκης τους να διατηρούν την αξιοπρέπειά τους εν μέσω τόσο δύσκολων συνθήκων. Και κάτι τελευταίο, στις τραγωδίες δεν μπορείς να καταλάβεις την περηφάνεια και το γέμισμα με το οποίο βγαίνει ο θεατής, εάν μείνεις μόνο στην τραγική πλευρά της μοίρας του ήρωα. Η κατανόηση ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από την προσωπική ιστορία, ένα ξετύλιγμα δυνάμεων γύρω και μέσα στον καθέναν, στο οποίο συμμετέχει ο ήρωας, κάνει και πέρα από το φόβο ή το έλεος ή τη συμπόνια για τον τραγικό ήρωα, να δημιουργείται μια ήρεμη περηφάνεια και σε αυτόν που συμμετέχει, το θεατή της τραγωδίας, αυτόν που πλησιάζει τους πρόσφυγες, την ήρεμη περηφάνεια που αντιστοιχεί στην ανθρώπινη μοίρα και στην ανθρώπινη υπόσταση. Τα παραπάνω συναισθήματα μπορούν να δημιουργήσουν την επιθυμία της προσωπικής συμμετοχής του καθενός μας στο προσφυγικό ζήτημα και μπορούμε να αντλήσουμε, όπως το είπε και ο κύριος Τζαντάλα, μια βαθύτερη σύνδεση με τους άλλους, αλλά και με τον ξένο μέσα μας και με όλα αυτά που κουβαλάμε μέσα μας ως ταυτότητα ξένου ή πρόσφυγα από τις προηγούμενες γενιές και να μπορέσουμε να συνδεθούμε σε στιγμές αποξένωσης και αποσύνδεσης. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε έτσι λίγο χρόνο, αν υπάρχουν μία-δύο ερωτήσεις πριν περάσουμε στον κύριο Χομπά. Ναι, κύριε Γιαννουλάκη, συμφωνώ με όλη την τοποθέτηση που κάνατε. Και όντως, σε μια συνθήκη κρίσης, καλό είναι να έχει κανείς μια ενδεχομένως στερεή βάση πάνω σε μια ψυχαναλυτική παιδεία, παραδείγματος χάρη, για να μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις και όλο το επίγον. Αλλά παρόλα αυτά, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο η ενοχή, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την ασυνείδητη ενοχή και το ασυνείδητο μίσος το οποίο υπάρχει και διακινείται εκατέρωθεν. Και για παράδειγμα, η αδιαφορία ή το burnout που καταλαμβάνει τους ασχολούμενους με τους πρόσφυγες ή οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν μπορεί, θα το δει κανένας μόνο από τα αποτελέσματα της δράσης του. Και με αυτή την έννοια νομίζω πως προλάβατε αυτή τη γυναίκα που πήγε να αυτοκτονήσει ακριβώς για αυτό το λόγο. Ότι δηλαδή το μίσος
που διακινιόταν εναντίον της, το βγάλατε απ' έξω από το πλαίσιο τι γίνεται, πόλεμοι κτλ. Κτλ. Και το κάνατε, του δώσατε όνομα, υπόσταση. Και γι' αυτό είχε, μάλλον έσυ ακατάληξη αυτή η ιστορία. Αυτό. Να πω για... Ναι, μισό λεπτό να πω κάτι στον κύριο Βουτσά. Ο κύριος Βουτσάς, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και έχουμε συμμετάσχει σε κάποιες ομάδες με μία Γαλλίδα ψυχαναλήτρια, την Φρανσουάζ Νταβουάν. Βρίσκω την ευκαιρία να αναφέρω το όνομά της εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή επέμενε πολλά χρόνια πριν ότι δεν μπορείς να αναλάβεις έναν άνθρωπο αν δεν ξέρεις καλά την ιστορία σου και την ιστορία του. Έτσι. Ότι, και είναι αυτό που τονίστηκε πάρα πολύ και είπε και ο κύριος Τζαβάρα σε σχέση με τον Ζόρζ Ντεβερέ και για την ανάγκη να μας πει ο κύριος Τζαντάλα πράγματα για τον πολιτισμό τους, ότι δεν είναι δυνατόν να μπορέσεις να δράσεις θεραπευτικά με οποιοδήποτε τρόπο αν δεν έχεις φροντίσει να ξέρεις καλά το περιβάλλον από το οποίο έρχεται ο άλλος τραυματισμένος άνθρωπος. Ο κύριος Κρασανάκης. Ότι είναι πολύ ενδιαφέρον που εστιάσατε σε αυτή τη δυσκολία του να χτιστεί αυτή η θεραπευτική σχέση και μας μεταφέρετε λίγο την εμπειρία σας με όλη την αμφιθυμία, τις αμφιβολίες που έχετε. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι τα καταφέρατε να κάνετε αυτή τη σχέση και βλέπουμε πόσο... ότι αυτό είναι η βάση, το πρωταρχικό στοιχείο για να μπορέσεις να προσφέρεις κάτι σε αυτόν που έχεις απέναντί σου. Αλλά πώς, πέρα από αυτά που λέμε, ας πούμε, θεωρητικά, στην πράξη, την ώρα εκείνη που είσαι απέναντι με τον άνθρωπο που ζητάει τη βοήθειά σου, πώς πρέπει εσύ να επιστρατεύσεις ό,τι έχεις, τον ίδιο στον εαυτό δηλαδή, να ανάψεις όλα τα φώτα του εαυτού σου για να μπορέσεις να δημιουργήσεις αυτή την επικοινωνία και πόσο σημαντικό ήταν αυτό που ζήτησε το όνομά σας. Ήταν λίγο σαν να ήθελε αυτή τη σχέση, ήταν η υπογραφή σας ότι κι εσείς συνενείτε σε αυτή τη σχέση. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ζήτησε να της γράψετε το όνομά σας. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε για όλη αυτή που μας μεταφέρατε με τόση ενάργεια αυτή την θεραπευτική στιγμή του να εγκατασταθεί αυτή η σχέση. Εγώ έχω ένα ερώτημα για αυτό το θέμα της πολιτισμικής ενημερότητάς μας, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι αυτό που μόλις είπατε πριν για την ανάγκη να γνωρίζουμε πράγματα για την ιστορία. Δεν έχω καταλήξει, το σκέφτομαι, το θεωρώ πολύ σοβαρό ερώτημα, με την έννοια του ότι... Είμαι αρκετά επιφυλακτική στο κατά πόσο μπορούμε πραγματικά να μάθουμε. Θέλω να πω, οι πρόσφυγες μπορεί να έρχονται από πολύ διαφορετικά μέρη. Δεν είναι μόνο η Σύρη, είναι πάρα πολλές και μεταξύ τους διαφορετικές υποομάδες. Και μου φαίνεται τρομερά δύσκολο. Και καταλαβαίνω ότι δεν εννοείται αυτό. Δεν εννοείται ότι πρέπει να ξέρουμε τα έθιμα για την κάθε περιοχή. Απλώς αναρωτιέμαι αν αυτό το έλλειμμα σε γνώση κατά τι μπορεί να... εξισορροπηθεί από μία στάση σεβασμού στην ετερότητα του άλλου. Δηλαδή, όταν πραγματικά ο ψυχοθεραπευτής βλέπει τον άλλον με μία στάση η οποία λέει «Εσύ θα μου πεις για σένα πώς είναι τα πράγματα». Στη στάση του περισσότερο, όχι ως ερώτηση. Γιατί δεν είμαι σίγουρη αν αυτό πραγματικά μπορεί να έρθει, να καλυφθεί τεχνικά από ένα γνωσιακό πεδίο. Που δεν εννοούσατε αυτό, αλλά... Μία μικρή απάντηση. Σε αυτό το περιστατικό που ανέφερα εδώ, δεν φαίνεται να χρειαζόταν. Okay. Σε άλλα περιστατικά, όμως, χρειάζεται. Δηλαδή, όταν είδα κάποιον από την Αφρική που άκουγε φωνές, ας πούμε, και έβλεπε φαντάσματα, και εντάξει, μου ήταν σαφές ότι δεν ήταν ψύχωση, αλλά θα μπορούσε να ήταν μετατραυματικό σοκ, αλλά τελικά ήταν διεργασία πένθους. Γιατί εκεί όταν πεθαίνουν άνθρωποι δικοί σου, έρχονται τα φαντάσματα, έρχονται τα πνεύματά τους και μεσολαβεί ο σαμάνος για να συνεννοηθείς μαζί τους, να τους αποχαιρετήσεις κτλ. Εκεί, εάν αυτό δεν μου ερχόταν στο μυαλό, δεν μπορούσα να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο.
Δηλαδή, μου ήρθε στο μυαλό, γιατί έτυχε να το ξέρω, ρώτησα το διερμηνέα. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο διερμηνέας να είναι βοηθητικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μετά μπορέσαμε έτσι να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Ο κύριος Τζαβάρας. Όλα τα συστήματα των ψυχιατρικών ταξινομιών είναι οικουμενικό στα ίδια εν τέλει. Δηλαδή δεν υπάρχουν ψυχοπαθολογικές διαφοροποιήσεις βασικές ανάμεσα στους ανθρώπους σε διαφορετικών υπήρων. Αυτή είναι μια θεμελιακή άποψη της ψυχιατρικής, συνολικής ψυχιατρικής, αλλά θα έλεγα και της ψυχανάλυσης. Δηλαδή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες μορφές νεύρωσης στους Αφρικανούς που δεν τις έχουμε εμείς. Εν τούτης, επικαλύπτονται ορισμένα φαινόμενα, και αυτό είναι στο οποίο επιμένει ο Σόστεβερ, από ιδιότητες της κοινωνικής συμπεριφοράς. Όπως παραδείγματος χάρη είναι ότι μία γυναίκα δεν θέλει να εξεταστεί από έναν άντρα. Αυτό δεν μπορεί να εκλειφθεί ως μία αντίσταση ανάλογη με αυτή που μπορεί να είχαμε στη χώρα μας ή στην κεντρική Ευρώπη. Πρέπει να κατανοηθεί, να ερμηνευτεί διαφορετικά και εκεί να στηριχθεί βεβαίως μετά η ανάπτυξη μιας ψυχοθεραπευτικής σχέσης. Ήθελα να πω για το όνειρο αυτό που μας είπατε και το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και ίσως κατά τη γνώμη να παραπέμπει σε πολύ μεγάλα ψυχοπαθολογικά συμπτώμα, αίτια μάλλον, αυτής της συμπεριφοράς. Θα έλεγα πως ο δούριος ύπος, όπως τον αποκαλέσα, δεν ξέρω γιατί δούριος ύπος, αν έχει υπόψη αυτή τώρα την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ναι, αυτό, εν πάση περιπτώσει, τι είναι το, ο σκύλος, που είναι ξύλινος, είναι η ίδια. Ναι. Είναι η ίδια, δηλαδή από εκεί θα πρέπει κανένας να ξεκινήσει. Και βεβαίως ένας ξύλος γεννάει και ένα ξύλινο δεύτερο «ον». Ίσως παραπέμπει αυτό στο ότι το σώμα της είχε απογυμνωθεί από την οποιαδήποτε αίσθηση. Είναι ένα ξένο ξύλινο σώμα, μας είπατε ότι τη χτυπούσαν. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και το σώμα αυτό έγινε και για την ίδια παράδεκτο, γι' αυτό κάνει και τρεις αυτοκτονίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αυτό βέβαια δεν εξαντλεί που είπα όλο το εύρος του ονείρου, αλλά προς αυτήν την κατεύθυνση αρχικώς αρχίζουν οι δικοί μου συνειρμοί να οδηγούνται. Ναι. Δηλαδή ότι είναι πολύ βαριά η ψυχοπαθολογική πραγματικότητα αυτής της γυναίκας. Τώρα, πέραν του γεγονότος ότι ζητάει το όνομά σας, αυτό είναι μια πολύ ωραία χειρονομία, αλλά περισσότερο καλύπτει το μέγεθος της δικής της εσωτερικής τραγικότητος. Δεν ξέρω, είναι ένα όνειρο. Που είναι πέραν, ας πούμε, των δοκιμασιών, των ενδοοικογενειακών και πολιτισμικών δοκιμασιών. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έχει σχέση με την προβληματική borderline, όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε. Τι είναι αυτό το ξύλινο σώμα που γενοβολάει? Είναι συνταρακτικό όνειρο. Ναι, συμφωνώ και διαφωνώ. Δηλαδή συμφωνώ μαζί σας στο ότι εννοείται ότι αυτή είναι αυτό το ξύλινο ζώο και ότι δείχνει μια βαθιά ψυχοπαθολογία. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να το κάνω τίποτα εκείνη την ώρα. Δεν θα μπορούσα να της πω κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, σε ένα δεύτερο χρόνο, όταν εγκατασταθεί, εάν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και δεν τη στείλουν πίσω στο Αφγανιστάν, γιατί πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, θα μπορέσει, στην καλύτερη περίπτωση που θα έχει μια ψυχοθεραπεία, να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα ή να βοηθηθεί. Περιγράψατε μία ουρά 20 ανθρώπων. Η αγαπητή γυναίκα, η οποία πρωταγωνιστεί στη συζήτηση μας μισή ώρα τώρα, πόσο χρόνο είχε μαζί σας για αυτό το μοίρασμα? Και τελικά μιλούμε πάνω σε μια σχέση ή σε ένα στιγμιότυπο, μια επαφή? Και αν θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε, η συνέχεια αυτής της επαφής ποια είναι,
Την ξαναείδατε, είχατε την ευκαιρία να την ξαναδείτε? Είναι ένα στιγμιότυπο. Είναι, γι' αυτό είπα, μίλησα για συναντήσεις. Ήταν ένα τέταρτο το πολύ. Και την ξαναείδα άλλη μία φορά που τα πράγματα είχαν ηρεμήσει. Γιατί σκεφτείτε, όπως είπε και ο κύριος Παπανδρέου, πόσοι έρχονται και πόσους πρέπει να δεις και να ανταποκριθείς έτσι σε τι αριθμό ανθρώπων. Οπότε ήταν ακριβώς μία πρώτη συνάντηση. Εκεί που όμως νομίζω ότι εν τούτης έχει τη σημασία της να γίνει αυτή η συνάντηση. Τώρα να μείνουμε σε αυτό το σημείο για να δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο Χομπά, ο οποίος είναι ψυχολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ασχολείται με τη στέγαση των ασυνόδευτων, θα μας πει ο ίδιος, που έχει τίτλο «Διαχείριση αιτημάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων από τα κριτήρια ευαλωτότητας στην εσωτερική πραγματικότητα». Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία, Ψυχιατρική Εταιρεία, συγγνώμη, και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση. Λυπάμαι που δεν ήμουν εδώ από το πρωί, γιατί κρίνοντας από το προηγούμενο τραπέζι, αλλά και την εισήγηση της κυρίας Γιαννουλάκη, έχασα πάρα πολλά. Ήταν πολύ καλές οι παρουσιάσεις. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι αναγκαστικά θα ακούσετε πράγματα από μένα, τα οποία μάλλον έχουν υποθεί, τα έχετε ξανακούσει, αλλά θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, θα σας μιλήσω εγώ από ένα διτό ρόλο. Από τη μία θα σας παρουσιάσω εν συντομία τη δουλειά... Έχει ανέβει αυτό? Τη δουλειά που κάνουμε σε σχέση με τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, στη διεύθυνση της οποίας προείσταμε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ονομάζεται Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων. Και από την άλλη θα προσπαθήσω να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες εμπειρίες και σκέψεις, όπως αντανακλώνονται κυρίως στις συναισθηματικές και άλλες αντιδράσεις των φροντιστών τους μέσα στις δομές φιλοξενίας που τοποθετούνται τα παιδιά αυτά, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, όντας ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για τη διαχείριση αυτού του πληθυσμού. Πρώτα δύο λόγια για την υπηρεσία διαχείρισης αιτημάτων στέγασης ετούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων. Μεταξύ άλλων δομών, δράσεων και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων 2 24ωρων τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης, 2 ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας, ενδοοικογενειακής βίας και εμπορίας ανθρώπων, και τελευταία συντονιστικών υπηρεσιών, όπως είναι η διαχείριση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για τα Θύματα Τράφικινγκ, το ΕΚΑ, έχει στην αρμοδιότητά του, όπως προανέφερα, το συντονισμό των αιτημάτων στέγασης και προστασίας των ετούντων άσυλο ευάλωτων ενηλίκων και οικογενειών και των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στη χώρα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεχόμαστε παραπομπές από όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς και μη φορείς, όπως τα κέντρα πρώτης υποδοχής, την αστυνομία, την υπηρεσία ασύλου, όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο και τους διεθνείς οργανισμούς, για την τοποθέτηση των παιδιών αυτών σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας που λειτουργούν κυρίως μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και λέγοντας κατάλληλες, εννοώ δομές που πληρώνουν ορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας, όπως είναι η δυναμικότητα περίπου 30 θέσεων, επαρκές επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό φροντίδας, για παράδειγμα ένας κοινωνικός λειτουργός ανά 15 θέσεις, ανά 15 παιδιά, ένας ψυχολόγος ανά 30 παιδιά, διερμηνία κατά προτίμηση σε 3 γλώσσες, νομική εκπροσώπηση για τους φιλοξενούμενους, φύλαξη, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές ή άλλες συνταξιακές δράσεις, δραστηριότητες. Μέσω αυτής της κεντρικής διαχείρισης που έχει το ΕΚΑ, δίνεται η δυνατότητα στους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους της υπηρεσίας μας να αξιολογούν την ευαλωτότητα, όπως και το επίγον και την κρισιμότητα της κάθε περίπτωσης που μας παραπέμπεται, και να προτεραιοποιούν ανάλογα την τοποθέτηση των παιδιών αυτών στις δομές που προανέφερα. Σε αυτό εδώ το απεικονίζεται η ροή εργασιών μας. Είναι λίγο περίπλοκο, θα προσπαθήσω να σας το περιγράψω έτσι απλά. Απλά να σας πω, στο αριστερό χέρι θα δείτε τους εμπλεκόμενους φορείς σε αυτή τη διαδικασία
και στο βασικό πίνακα στο κέντρο είναι οι δύο φάσεις που, με τις οποίες λειτουργεί η όλη διαδικασία. Έτσι. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή που λαμβάνει υπόψη της, όπως καταλαβαίνετε, την πανελλαδική εικόνα των αιτημάτων και διασφαλίζει έτσι την όσο το δυνατόν δικαιότερη αντιμετώπιση των περιπτώσεων, γίνεται με μία σειρά από εργαλεία που συμπεριλαμβάνουν τη Συλλογή Κοινωνικών Ιστορικών που έχουν συντάξει συνάδελφοι του πεδίου, checklist κριτηρίων ευαλωτότητας, όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονής, προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, έκθεση σε τραυματογόνες καταστάσεις στη χώρα καταγωγής ή και κατά το ταξίδι προς την Ευρώπη, ενδείξεις πιθανολογούμενου θύματος εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων και άλλα. Αλλά και καθημερινές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους φορείς παραπομπής, όπως και με άλλες υπηρεσίες και πηγές της περιοχής, για την επικαιροποίηση της εικόνας του αιτήματος. Όταν αποφασιστεί η τοποθέτηση ενός ασυνόδευτου παιδιού και γίνει το τέριασμα με μια κατάλληλη δομή φιλοξενίας, εκδίδεται ένα έντυπο τοποθέτησης από την υπηρεσία μας, το οποίο αποστέλλεται ταυτόχρονα στον φορέα παραπομπής, ο οποίος οφείλει να προετοιμάσει το παιδί κάνοντάς του τις μόνες δύο απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για πολύ μεταδεδόμενα νοσήματα, ψώρα και φυματίωση, στον φορέα συνοδείας του παιδιού που θα το μεταφέρει κατάλληλα από όπου βρίσκεται στη δομή φιλοξενίας, στη δομή φιλοξενίας η οποία οφείλει να προετοιμαστεί για την υποδοχή του ανηλίκου και να ενημερωθεί για τα στοιχεία του φακέλου του από τον φορέα παραπομπής και τέλος στον εισαγγελέα ανηλίκων ή κατατόπους πρωτοδικών που επικυρώνει την όλη διαδικασία, αφού σύμφωνα με τον νόμο και ελλείψη οργανωμένου συστήματος επαγγελματικής επιτροπίας, αυτός είναι που δρά ως προσωρινός εκπρόσωπος του ανηλίκου. Τα περιγράφω όλα αυτά με κάποια λεπτομέρεια για να επισημάνω τι είναι το ελάχιστο που πρέπει να συμβεί σε επίπεδο διοικητικών πράξεων και θεσμικών διαδικασιών, ώστε να εξασφαλιστεί ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον και πλαίσιο φιλοξενίας και προστασίας των παιδιών αυτών, που θα επιτρέψει με τη σειρά του ορισμένες πρώτες κινήσεις εμπιστοσύνης και σχέσεις με πρόσωπα αναφοράς και τη δυνατότητα έκθεσης της έτσι κι αλλιώς πολυσύνθετης ψυχικής τους πραγματικότητας, όντας στη συντριπτική τους πλειοψηφία έφηβα αγόρια και πολλαπλώς επιβαρημένα από τις πρόσφατες και όχι μόνο τραυματικές καταστάσεις στις οποίες έχουν εκτεθεί. Θα επανέλθω όμως παρακάτω σε αυτά. Μία άλλη εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντική αρμοδιότητα, αλλά και πρωτοβουλία της υπηρεσίας μας, είναι η παραγωγή αξιόπιστων, κατά το δυνατόν, στατιστικών στοιχείων. Και λέω πρωτοβουλία, διότι δεν αρκούμαστε στις τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση η οποία μας διέπει τη λειτουργία μας, αλλά εκδίδουμε ανά δύο εβδομάδες μία λεπτομερή επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα, βασισμένη στα αιτήματα στέγασης από τη μία και στην ενημέρωση που έχουμε γύρω από τη γεωγραφική κατανομή, τη δυναμικότητα και την πληρότητα των δομών φιλοξενίας από την άλλη. Αν μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα. Αυτή είναι η χαρτογράφηση που εκδίδουμε ανά δύο εβδομάδες και αναρτάται στο site του ΕΚΑ, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αυτά τα στοιχεία έχουν αφενός βοηθήσει σημαντικά στη συνολικότερη σύλληψη μιας ταχαίως μεταβαλλόμενης και πολύ δυναμικής κατάστασης από τους συναδέλφους σε κάθε επίπεδο και φορέα, και αφετέρου έχει επιτρέψει τον καλύτερο σχεδιασμό παρεμβάσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης της κρίσης και την ανάπτυξη δομών και δράσεων, καθώς και αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις τους. Για παράδειγμα, είναι χάρη και σε αυτά τα στοιχεία που οι θέσεις φιλοξενίας σε κατάλληλες δομές αυξήθηκαν από περίπου 400 που ήταν τον Απρίλιο του 2016 σε 1114 που είναι σήμερα. Μάλιστα, τώρα ο αριθμός είναι λίγο πιο μικρός, είναι 1108. Δηλαδή, εγώ είχα τα στοιχεία από τις 15 Οκτωβρίου, αυτή είναι η προχθεσινή εικόνα και βλέπουμε αμέσως πώς μεταβάλλονται έτσι, πώς μεταβάλλεται η κατάσταση. Έχουν κλείσει, κάποια δομή έκλεισε, μειώθηκε ο αριθμός των θέσεων. Να σας ξεναγήσω λίγο παραπάνω στα στοιχεία, δεν θα μείνω πολύ, μην σας κουράσω. Αυτή η πρώτη εικόνα έχει κάποια βασικά στοιχεία στην αριστερή στήλη.
Στο κέντρο βλέπουμε τη σχέση μεταξύ των παραπομπών που δεχόμαστε και των τοποθετήσεων που μπορούμε να κάνουμε. Οι κάτω γραμμές δείχνουν, οι μπλε είναι τα παιδιά που βρίσκονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως μεταβάλλονται ανά ημερομηνία, και η γκρή γραμμή είναι τα παιδιά που βρίσκονται σε αστυνομικά τμήματα, σε κράτηση, έτσι, ή σε προστατευτική φύλαξη, όπως έχει ονομαστεί. Λοιπόν, δεξιά βλέπουμε τον εκτιμόμενο αριθμό παιδιών που βρίσκονται στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, ενώ με τώρα τα camps, που είναι στην ενδοχώρα, έτσι, στα αστυνομικά τμήματα και εδώ μέσα, όπως είπαμε, και στα kit. Και έχουμε και πάρα πολλά αιτήματα, φυσικά, από την υπηρεσία ασύλου, αλλά και από μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα οποία δεν δηλώνουν, είτε δεν δηλώνουν διεύθυνση συγκεκριμένη, είτε είναι μια διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανήλικος στην υπηρεσία ασύλου, η οποία μπορεί και να μην ισχύει και πολλές φορές. Όταν έρθει η ώρα της τοποθέτησης αυτού του παιδιού, χρειάζεται να αναζητηθεί με πολύ δύσκολο τρόπο. Η επόμενη σελίδα των στοιχείων αφορά τη γεωγραφική κατανομή των δομών φιλοξενίας στην Ελλάδα. Τα πράσινα κουτιά είναι οι ασφαλείς ζώνες που έχουν δημιουργηθεί τελευταία μέσα στα camps, είναι κάποιες περιοχές που λειτουργούν με κυβερνητικές οργανώσεις, με κάποιες σχετικά μειωμένες υπηρεσίες βέβαια, όχι τόσες όσες έχουν τα κανονικά shelters. Έτσι, αλλά εκεί είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν ορισμένα παιδιά, για τα οποία δεν υπάρχει θέση, είναι σε αναμονή δηλαδή. Το αίτημά τους ισχύει για να μπουν σε κανονικούς ξενώνες, αλλά παραμένουν εκεί σε λίγο καλύτερες συνθήκες από ότι αν θα ήταν μαζί με τον υπόλοιπο πληθυσμό ή σε αστεγία ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Και στα γκρι κουτιά, στα μαύρο κουτιά, είναι η χαρτογράφηση των δομών φιλοξενίας. Είναι 49 αυτή τη στιγμή, λειτουργούν έτσι με αυτές τις 1.108 θέσεις που είπαμε πριν. Και η τελευταία σελίδα δείχνει τον αριθμό των παραπομπών που δεχόμαστε ανά μήνα, συγκριτικά το 17 με το 16, την κατανομή τους ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, αλλά και την κατάσταση, ας πούμε, του αιτήματος, γιατί τα αιτήματα πολλές φορές έρχονται και ακυρώνονται για διάφορους λόγους. Και η κάτω πλευρά, το κάτω μισό, δείχνει μια κατανομή σε σχέση με τις εθνικότητες, και στο δεξί πινακάκι είναι οι εθνικότητες, όπως μας έρχονται τα αιτήματα, δηλαδή, ανά μήνα. Έτσι, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Συρία, μάλλον Πακιστάν, Αφγανιστάν, Συρία, με αυτή τη σειρά είναι τα μεγαλύτερα νούμερα, εννοείται. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο ότι, όπως ίσως έχετε αντιληφθεί, για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις μιας τέτοιας υπηρεσίας, απευθυνθήκαμε και έχουμε δεχτεί υποστήριξη από διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η UNICEF και η Πατηραμοστία για τους πρόσφυγες, οι οποίοι μας υποστηρίζουν με προσωπικό και υλικοτεχνικά. Είμαστε μάλιστα τώρα στη διαδικασία ανάπτυξης μιας σύγχρονης διαδικτυακής βάσης, γιατί όλα αυτά που βλέπετε βγαίνουν με Excel, έτσι, εδώ και καιρό, και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είμαστε στη διαδικασία εξέλιξης δημιουργίας μιας σύγχρονης διαδικτυακής βάσης με τη βοήθεια της UNICEF, η οποία θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τόσο το δικό μας έργο, όσο και των συναδέλφων στο πεδίο και στους ξενώνες, που θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις όποιες αλλαγές καταγράφονται στη διαχείριση των περιπτώσεων και των θέσεων στις δομές. Άλλες δράσεις που έχουμε πρόσφατα αναπτύξει είναι η αξιολόγηση των αναγκών των δομών φιλοξενίας και ο σχεδιασμός κατάλληλων εκπαιδεύσεων για το προσωπικό τους, η οργάνωση ομάδων εργασίας των συντονιστών των στεγαστικών προγραμμάτων, με σκοπό την ομογενοποίηση των πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας τους, τα γνωστά και ως SOPs, ο σχεδιασμός ενός οργανωμένου προγράμματος επαγγελματικής επιτροπής για ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλα. Τώρα, το γεγονός ότι έχουμε έναν συντονιστικό και διαχειριστικό ρόλο, το ότι η δουλειά γίνεται σε επίπεδο γραφείου και δεν συναντάμε στην πραγματικότητα από κοντά τα παιδιά αυτά,
δεν σημαίνει ότι δεν ερχόμαστε σε επαφή με αυτό που πολλές φορές τα βασανίζει και δοκιμάζει την ψυχική τους οικονομία και δυναμική. Έστω και δευτερογενώς, μέσω των επαφών μας με τους παραπομπείς, αλλά ιδιαίτερα με τους φροντιστές τους, δεχόμαστε μεγάλο μέρος από το φορτίο, τη διέγερση, την επιθετικότητα, την απελπισία, αλλά και γενικότερα την ενορμητική εκφόρτιση που χαρακτηρίζει την καθημερινή ζωή στις δομές φιλοξενίας. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι το συγκεκριμένο γραφείο εντός του οργανισμού του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι το πιο θορυβώδες και κινητικό. Πολύ συχνά ακούγονται γέλια, φωνές και έντονες συνομιλίες από τους συναδέλφους που εργάζονται εκεί, και δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάζεται να καταστήλουμε τις δικές μας εκφορτιστικές όσεις, και πάντως σίγουρα χρειάζεται να διεργαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο ό,τι έρχεται ομό και ανεπεξέργαστο από την άλλη άκρη των τηλεφωνικών μας γραμμών. Άλλωστε, τι σημαίνει κριτήρια ευαλωτότητας και πώς αντιστοιχούν αυτά στις συνειδητές και ασυνείδητες αναπαραστάσεις των εργαζομένων που καλούνται να πλαισιώσουν τα παιδιά αυτά? Για παράδειγμα, η λέξη «η ένδειξη, μάλλον θύμα βασανιστηρίων», πώς συνηθίζει στον ψυχισμό ενός φροντιστή, ο οποίος δεχόταν βία, σωματική ή άλλη στην παιδική του ηλικία, από τα πρωταρχικά του αντικείμενα? Γνωρίζουμε επίσης ότι η προβληματική του τραύματος για την οποία κυρίως μιλάμε εκδηλώνεται όχι όταν πιέζουν τα πραγματιστικά ζητήματα προς επίλυση, αλλά όταν προσφερθεί ένα πλαίσιο σχετικής ασφάλειας και ηρεμίας, τουλάχιστον στην αρχή, διότι τότε είναι που στρέφεται περισσότερο το βλέμμα στην εσωτερική πραγματικότητα και άρα στις πολλαπλές απώλειες και στον τραυματικό πυρήνα. Παρατηρούμε συχνά το παράδοξο ότι παιδιά που μεταφέρονται σε ξενώνες χωρίς ιδιαίτερες προηγούμενες ενδείξεις ψυχοπαθολογίας εμφανίζουν μια σειρά από συμπτώματα, σωματοποιήσεις και συμπεριφορές όπως αδυναμία ύπνου, επιθετική και βίαιη και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά ή αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, απόσυρση, ασυνήθιση στο κλάμα, φωνές που δοκιμάζουν και τις δυνατότητες απόκρισης του φροντιστικού πλαισίου. Αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και πολύ πρόσφατα από μία έρευνα που πραγματοποίησε μια ομάδα από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι στην πλειονότητά τους, γύρω στο 75%, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι εντός των δομών φιλοξενίας παρουσιάζουν ανησυχητικές ενδείξεις που σχετίζονται με ήπια, μέτρια ή σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ περίπου στις μισές περιπτώσεις, 44%, σχετίζονται με επιθετικότητα, βία συμπεριφορά και εκφοβισμό, και σε μικρότερο βαθμό παραβατική συμπεριφορά και χρήση ουσιών. Ταυτόχρονα, βέβαια, αυτές οι αρχικές αποδιοργανώσεις ενδέχεται να συνιστούν αιτήματα για ακόμα περισσότερη πλαισίωση. Αιτήματα, δηλαδή, για την οργάνωση και σταθερή παρουσία ενός περιέχοντος πλαισίου και αντικειμένου και άρα για την ενεργοποίηση μιας λειτουργίας μεταβολισμού των ακατέργαστων τραυματικών φορτίων που με τη σειρά της ιδανικά θα επέτρεπε την εισαγωγή σε μια διαδικασία πένθους. Λέω ιδανικά γιατί στην πραγματικότητα και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αυτοί είναι έφηβοι και νέοι που δεν έχουν ολοκληρώσει το προσφυγικό ή μεταναστευτικό τους ταξίδι και άρα παραμένουν σε μια τεράστια εκκρεμότητα, ενώ περιμένουν με αγωνία μια εξωτερική λύση για τα εσωτερικά τους ζητήματα που ευελπιστούν ότι αυτή θα έρθει με την άφιξη και εγκατάστασή τους σε όποια χώρα θεωρούν προορισμό και θα μπορούσε για αυτούς να γίνει η γη της επαγγελίας. Έτσι, το τραύμα παραμένει αναπεξέργαστο, έως ότου και εφόσον αποδεχθούν μία ρεαλιστική λύση για το μέλλον τους, είτε αυτό μπορεί να οργανωθεί σε μία άλλη χώρα, είτε στη δική μας. Για αυτούς που το κάνουν, ανοίγεται ένα άλλο πεδίο εσωτερικής διαπραγμάτευσης που θα τους επιτρέψει να απολέσουν και άρα να αποκαταστήσουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Γιατί ακόμα και στις περιπτώσεις που τα ψυχικά συστήματα είναι επαρκώς οργανωμένα και το εγώ σχετικά απαρτιωμένο, ο εξωτερικός τραυματισμός είναι τέτοιου μεγέθους που υπερβαίνει τις ψυχικές δυνατότητες και ενεργοποιεί πολλές και πρώιμες άμυνες. Είναι μάλιστα τέτοιου μεγέθους που αντίστοιχες άμυνες ενεργοποιούνται από ό,τι φαίνεται σε όλο το σύστημα φροντίδας και προστασίας. Συμβαίνει δηλαδή συχνά οι συνάδελφοι είτε να συντονίζονται υπερβολικά και να υπεραναλαμβάνουν τις περιπτώσεις, είτε να αδυνατούν να συντονιστούν επαρκώς, με αποτέλεσμα να λειτουργούν μόνο διεκπεραιωτικά ή ακόμα και αποφευκτικά. Σε αυτό συμβάλλει η απειρία πολλών νέων συναδέλφων που έχουν μαζικά προσληφθεί πρόσφατα στις δομές φιλοξενίας, αλλά και στο υπόλοιπο πεδίο, χωρίς προηγούμενη κλινική τριβή,
αλλά και χωρίς επαρκή κατανόηση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του πληθυσμού αυτού. Στην πραγματικότητα, βρίσκονται και οι ίδιοι πολλές φορές σε αντίστοιχη εκκρεμότητα και η λύση στην οποία καταφεύγουν είναι η φαντασίωση μιας άλλης επαγγελματικής γης της επαγγελίας, εξού και οι συχνές αλλαγές στο προσωπικό των δομών. Διότι εφόσον αποφάσιζαν να εγκατασταθούν στη χώρα της καθημερινής εργασιακής τους πραγματικότητας, θα εισάγονταν και αυτοί στο ψυχικό εκείνο χώρο που θα επέβαλε μια ελάχιστη διεργασία πένθους σε συνοδεία αυτής που αναμένεται από τον πληθυσμό που καλούνται να στηρίξουν. Είναι όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις, υποθέσεις και οι προβληματισμοί που μας οδήγησαν τελευταία, όπως προανέφερα, στην αξιολόγηση των αναγκών των δομών φιλοξενίας και στη διατύπωση προτάσεων σχετικών με την οργάνωση των ομάδων εργασίας των συντονιστών. Μάλιστα, η πρώτη έλαβε χώρα εχθές στα κεντρικά γραφεία του ΕΚΑ, αλλά και εκπαίδευση και εποπτείας του προσωπικού τους. Ελπίδα μας είναι ότι ορθότερες και ομογενοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης των περιπτώσεων, νομικής εκπροσώπησης, παραπομπών σε υπηρεσίες υγείας και προνοιακούς φορείς, από τη μία, και ενίσχυση της ικανότητας των συναδέλφων να αναζητούν και να επιτυγχάνουν τη βέλτιστη εγκύτητα ή απόσταση, ό,τι προτιμάτε, από τις περιπτώσεις που φροντίζουν, θα οδηγήσει σε αυξημένη δυνατότητα περίεξης του ιδιαιτέρως ταραγμένου εσωτερικού κόσμου του πολύ ευάλωτου αυτού πληθυσμού που φιλοξενεί η χώρα μας για όσο χρειαστεί. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία η σημερινή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λάμπρο Σταύρο, είμαι καθηγητής κλινικής ψυχοπαθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μία ερώτηση τοποθέτηση. Σχετικά με το πώς ενδυναμώνεται η ψυχική ενθεκτικότητα των παιδιών αυτών, πώς εσείς το βλέπετε μέσα στη δουλειά σας. Και κατακολουθίαν, συνακόλουθα, οι λεγόμενες εκτελεστικές λειτουργίες, που είναι της μόδας διεθνώς τώρα, διαμέσου της θεσμοποίησης της υποκειμονικότητας και της αναϊστορικοποίησης. Πώς αφηγείται εκ νέου, η νέα αφήγηση του υποκειμένου. Ρεϊστοριζασιόν, που λένε οι Γάλλοι. Έχουμε ασχοληθεί τελευταία λίγο με αυτό το θέμα, αλλά εσείς έχετε οπωσδήποτε εμπειρία εν της πράγμασης. Βιωματική, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ξεκαθαρίσω πάλι, δεν έχουμε σαν υπηρεσία επαφή με τον πληθυσμό αυτό άμεση. Λειτουργούμε σε ένα επίπεδο συντονιστικό και δευτερογενός. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να λαμβάνουμε μέσω των συναδέλφων που έχουν την άμεση επαφή όλα αυτά που προανέφερα, δηλαδή κυρίως τα ζητήματα έτσι, του τραύματος, της μεγάλης διέγερσης, των πολύ βίαιων συμπεριφορών και καταστάσεων που δημιουργούνται κτλ. Για όλα αυτά που λέτε, νομίζω, δηλαδή οι πρώτες μου σκέψεις είναι ότι αν δεν έχει εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουν σιγά σιγά αυτά τα παιδιά να δημιουργήσουν πρώτες σχέσεις και επαφές, τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να λειτουργήσει και να γίνει. Πόσο μάλλον μια ιστορία υποκειμενοποίησης, όπως λέτε, εκ νέου, επαφής με την ιστορικότητα της ψυχικής τους διαδρομής και οργάνωσης κτλ. Οπότε, για μένα είναι πολύ σημαντικό τώρα και στη φάση που είμαστε να μιλάμε για σωστές διαδικασίες, για ορθά οργανωμένα πλαίσια, που αυτά από μόνα τους σε ένα βαθμό θα υποκαταστήσουν αυτό που βασικά λείπει, που είναι γονικές λειτουργίες, έτσι, για ασυνόδευτα παιδιά. Δηλαδή σε ένα βαθμό αυτά μπορούν να υποκατασταθούν από το πλαίσιο και τις λειτουργίες. Και σε δεύτερο χρόνο, βέβαια, η επαφή που θα κάνουν με τους φροντιστές και εφόσον και κάποια από αυτά τα παιδιά θα καταφέρουν να δημιουργήσουν θεραπευτικές σχέσεις έτσι, με ειδικούς και να μπορέσουν να διεργαστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Επειδή περιγράψατε έτσι αναλυτικά όλη τη διαδρομή και τα λοιπά και επειδή γίνεται έντονος διάλογος για τις καλύτερες των λύσεων, θα μπορούσατε να μας μοιραστείτε μερικές σκέψεις όπως για να μπορεί το σύστημα να υποδέχεται
να ανταποκρίνεται και να δημιουργεί το χώρο της έκφρασης υποστήριξης της φροντίδας. Επειδή το σύστημα γίνεται με παραπομπές, γραπτές και σημειώματα. Η ιδέα της συνέντευξης, δηλαδή της προετοιμασίας ενός εφήβου, ενός ασυνόδευτου, για να ενταχθεί σε μία δομή, θεωρείται ένα πολύ σημαντικό κλειδί που έχει την ελεύθερη του βούληση και συνένεση να πάει, έχει την ιδέα της συμμετοχής και βεβαίως έχει και την επαγγελματική ευθύνη μιας ομάδας να κάνει την υποδοχή. Αλλιώς ο Αμύρ από τη Μόρια που έχει περάσει από την Αμυγδαλέζα σε μία δομή σαν τη δική μας, ας πούμε, στο Μεταξουργείο, που μόνο μηχανιστικά πηγαίνει σε φροντίδα και όχι ουσιαστικά, πώς την έχετε δει, δηλαδή την δυνατότητα μέσα σε αυτή τη διαδρομή κάποιος να εξηγεί στον Αμύρ την επιλογή και να προετοιμάζει τη δομή. Το δεύτερο, στα στατιστικά που μας βοηθούν πια πάρα πολύ και είναι μεγάλη πρόοδος, φαίνεται ότι εκτός την ψυχική ανθεκτικότητα να έχουμε μία νομική ευαισθησία. Τα στατιστικά μας σε λίγο θα είναι με, ας πούμε, τη στήλη του Πακιστάν που είπατε πάρα πολύ ψηλή και ήδη πάμε Πακιστάν, Αφγανιστάν κτλ. Γιατί δεν είναι θέμα ψυχικής ανθεκτικότητας, πολύ σεβαστό θέμα, αλλά όλοι εδώ θα το μοιραστούμε στη συζήτηση, αλλά νομικής ευαισθησίας. Που σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο σε αυτό το ταξίδι προορισμού, όπως το είπατε. Άρα προορισμός αναγκαστικός παραμένει η Ελλάδα και θα παραμείνει. Και άρα θα πρέπει να οργανώσουμε ή θα χρειαστεί να οργανώσουμε ένα σύστημα παιδικής προστασίας, το οποίο θα φροντίζει τους ανήλικους που θα πρέπει να προετοιμαστούν για να πάνε σε μια άλλη χώρα, τους ανήλικους, το θυμό και όλα τα συναισθήματα εκείνα που έχει να κάνει με το separated, δηλαδή παιδιά που θα πάνε να επανενωθούν με οικογένειες που τους έχουν αφήσει σε κομμάτια του ταξιδιού. Και τρία, η μεγάλη γραμμή αυτών των δομών που χρειαζόμαστε στην παιδική προστασία και στην ανηλικότητα, της ένταξης. Σε αυτό που μοιάζει στο μυαλό μιας απλής κοινωνικής λειτουργού ένας σχεδιασμός φροντιστικός με θεραπευτικές, αναπτυξιακές διαδικασίες, εκπαιδευτικές κτλ. Πόσο χωράει μέσα σε αυτό το σύστημα που περιγράψατε ή στις πολιτικές που έχουμε να πάρουμε, έτσι ώστε ανάλογα να οργανώσουμε υπηρεσίες φροντιστικά και ασφαλή πλαίσια διαβίωσης. Και τελευταίο, επειδή παίρνετε και τις ασφαλείς ζώνες αυτό, οι ασφαλείς ζώνες ήταν ένα αλλακτικό σενάριο να μην έχουμε παιδιά σε αστυνομικά τμήματα. Και ξέρετε ότι ο δείκτης εκτινάχτηκε την ώρα που άνοιξαν οι ασφαλείς ζώνες. Νομίζαμε ότι είχαμε 50 παιδιά σε αστυνομικά τμήματα. Και όταν άνοιξαν οι ασφαλείς ζώνες, είδαμε τουλάχιστον 450 παιδιά μέσα σε αστυνομικά τμήματα. Αυτό το μέτρο το δώσαμε για 3 μήνες. Και επειδή ο δείκτης επάνω ήταν 3.320 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω φέρει και τα γυαλιά μου να βλέπω μακριά. Σύνολο, υπολογίζουμε εντός και εκτός δομών. Έτσι, ναι. Και καλύπτουμε μόνο στο σύστημα παιδικής προστασίας το 30% και αυτό αν. Περίπου έτσι. Τόσο. Καταλαβαίνετε ποια είναι η έγνοια της έκθεσης, mm-hmm. το όλο αυτού του μετατραυματικού και όλο αυτού mm-hmm. του περιβάλλοντος κακοποίησης και έκθεσης των mm-hmm. ανηλίκων μέσα σε ένα mm-hmm. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας mm-hmm. των ανηλίκων. Mm-hmm. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο, σχέση με τις ασφαλείς ζώνες. Πρώτα απ' όλα να πω ότι τις ασφαλείς ζώνες δεν τις διαχειριζόμαστε εμείς σαν οργανισμός και σαν υπηρεσία διαχείρισης ετοιμάτων. Όταν πρωτογινόταν η κουβέντα για τη λειτουργία ασφαλών ζωνών, εμείς είχαμε και αντίρρηση ουσιαστική, δηλαδή ως προς το ότι αυτές δεν είναι κατάλληλοι χώροι φιλοξενίας ανηλίκων, έτσι, ως κοινωνική υπηρεσία. Δηλαδή, αυτό πιστεύαμε και πιστεύουμε ακόμα. Η συζήτηση είχε να κάνει όντως με το να αποσυμφορηθούν τα αστυνομικά τμήματα, δηλαδή ότι ήταν μια καλύτερη λύση από το να βρίσκονται παιδιά σε κράτηση, που όντως είναι. Δεν ξέρω αν συνδέεται ακριβώς ο αριθμός που λέτε, ότι αυξήθηκε ο αριθμός στα αστυνομικά τμήματα με το άνοιγμα των ασφαλών ζωνών. Πάντως, φάνηκε έτσι, 400 δεν έφτασε ποτέ, είναι η αλήθεια. Ναι, εντάξει.
Όχι, ναι. Δηλαδή φαίνεται έφτασε μέχρι 142, ας πούμε, πριν από 3 μήνες. Τώρα είναι 107. Λοιπόν, ασφαλή ζώνη εντός ενός καταβλισμού, ενός κάμπ ή ενός κέντρου πρώτης υποδοχής, κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης, θα ήταν μία καλή υποδοχή παιδιού. Όχι καλή προστασία, φιλοξενία και προστασία παιδιού. Έτσι. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι ζώνες μέσα στα κάμπς για να υποδέχονται. Δηλαδή, πρώτη μέρα να μπουν εκεί και όχι μέσα σε κοντέινερ με άλλους ή σε σκηνές με άλλους κτλ. Αυτή θα είναι μια καλή πρώτη υποδοχή για την καταγραφή τους, την κάλυψη πρώτων πολύ βασικών αναγκών, τον διορισμό επιτρόπου, άλλη τεράστια κουβέντα, και μετά την παραπομπή τους για καταλληλότερη φιλοξενία και προστασία εντός των δομών που συζητάμε. Οπότε, τα άλλα ζητήματα που θέσατε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι είναι δυστυχώς ακόμα πολυτέλεια κάπως να μιλάμε, όχι να μιλάμε για αυτά, αλλά εγώ δεν μπορώ καν να τα φανταστώ τώρα. Δηλαδή, λειτουργούμε ακόμα υπό συνθήκες πανικού, κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τόσα παιδιά εκτός δομών. Θα ήταν πολύ σημαντικό, όντως, να ακούμε τι έχει να πει ο ανήλικος, να μπαίνουμε στη διεργασία μαζί του, ώστε πρώτα απ' όλα να δούμε αν αυτό αν θέλει, έτσι, να φιλοξενηθεί και τι υπηρεσίες να λάβει και τι θα του έκανε καλό. Αλλά και να μην θέλει, να δούμε αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε, έτσι, με όποιο άλλο τρόπο ή και ίσως να τον πείσουμε για να εποφεληθεί του συστήματος προστασίας και φιλοξενίας. Αλλά έχοντας τόσα πάρα πολλά παιδιά σε αναμονή και τόσες πραγματικά πολύ ευάλωτες περιπτώσεις σε αναμονή, δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε τώρα να κάνει αυτή τη δουλειά. Μακάρι να υπήρχε τρόπος και να υπήρχε τέτοιο δίκτυο που να μπορούσε να το επιτρέψει αυτό. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι τώρα μιλάμε, ας πούμε, για 50 παιδιά, 250, 3.000 που ξέρουμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν σε δομές κάπου στην Ελλάδα. Έχει υπολογιστεί όμως ότι είναι περίπου 10.000 τα παιδιά τα οποία όχι δεν έχουν υποκειμενοποιηθεί, δεν είναι σαν υποκείμενα, αλλά είναι σαν να είναι ανύπαρκτα. Είναι χαμένα. Δεν ξέρει κανείς. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Αυτό έχει, έτσι είναι, 10.000 παιδιά. Είναι... Για πότε μιλάτε και για ποια στιγμή. Το 15. Ναι. Είχε ακουστεί ένας τέτοιος αριθμός, όχι στην Ελλάδα, είχε ακουστεί τότε ένας τέτοιος αριθμός για εξαφανισμένα παιδιά, ναι. Ο οποίος όμως είχε αμφισβητηθεί, είχε διαψευστεί από τις διεθνείς οργανώσεις, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι εξαφανισμένα τα παιδιά. Ναι. Και, αν μπορώ να συμπληρώσω πολύ γρήγορα σε αυτό, τότε όντως επειδή όλη η χώρα ήταν τράνζιτ και οι δομές φιλοξενίας ήταν τράνζιτ επίσης όλες, δηλαδή μπαίνανε μέσα οι ανήλικοι, μένανε λίγες ημέρες, κάνανε μπάνιο, τρώγανε και φεύγανε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Δεν ήταν έτσι ο σκοπός τους. Και τώρα, αν μπορούσαν, το ίδιο θα κάνανε δηλαδή. Και ακόμα που δεν μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι, να ταξιδέψουν, παρόλα αυτά έχουμε γύρω στις 80 άτυπες φυγές το μήνα από δομές φιλοξενίας. Δηλαδή φεύγουν τα παιδιά από αυτές τις δομές που προανέφερα. Έτσι, περίπου στο 22% κάθε δομή δηλαδή έχει άτυπες φυγές κάθε μήνα. Όχι, μαθαίνουμε για αρκετά από αυτά, δηλαδή όσα καταφέρνουν να συνεχίζουν το ταξίδι με διακινητές ή όποιο άλλο τρόπο, για αυτά δεν μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε για αυτά που δεν καταφέρνουν και πολλές φορές συλλαμβάνονται από την αστυνομία, μπαίνουν ξανά σε κράτηση και ξανά έρχεται έτοιμα σε εμάς, οπότε έχουμε ξανά τα στοιχεία τους για επανατοποθέτηση. Εδώ μπαίνει και ένα ηθικό ζήτημα στην υπηρεσία μας. Είναι πολύ δύσκολη η καθημερινή δουλειά και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Διότι φυσικά ένα παιδί σε κράτηση προτεραιοποιείται πάρα πολύ για μας, για να μπει σε έναν ξενώνα. Αλλά αν είναι ένα παιδί το οποίο έχει εποφεληθεί, αν θέλετε, του συστήματος προστασίας μία και δύο και τρεις φορές, το ερώτημα μπαίνει είναι γιατί να ξαναμπεί αυτό το παιδί στον ξενώνα και όχι ένα άλλο που περιμένει κάπου σε πολύ ακατάλληλες συνθήκες επίσης, σε ένα κάμπ κάπου και δεν έχει μπει ποτέ. Δηλαδή, καταλάβατε. Και κάθε φορά πρέπει να κρίνουμε μαζί με άλλα στοιχεία, αν θα βάλουμε
τον έναν ή τον άλλον σε μια δομή φιλοξενίας κατάλληλη. Γιατί έχουμε την κυρία Ελπινίκη Βουτσάρε Τζεποπούλου, που θα μας δείξει ένα μέρος από ένα ντοκιμαντέρ που γύρισε στη Μυτιλίνη. Είναι κινηματογραφίστρια και μοντέρ. Καλησπέρα. Είμαι μέλος της ομάδας Paula Project Team. Το γυρίσαμε όλοι μαζί το ντοκιμαντέρ. Κάνουμε διάφορα ντοκιμαντέρ, είτε μικρού είτε μεγάλου μήκους. Τα χρηματοδοτούμε είτε από μόνοι μας, είτε ζητάμε από τον κόσμο να μας βοηθήσει και με ό,τι χρήματα μπορεί να δώσει, κάνουμε τα αντίστοιχα ταξίδια που χρειάζονται για το ντοκιμαντέρ. Να πω απλά ότι το συγκεκριμένο, επειδή ξέραμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και ότι δεν θα μπορέσουμε με τίποτα να το πιάσουμε από όλες τις πτυχές, είπαμε ότι θα πάμε για 6-7 μέρες στην Μυτιλίνη και ό,τι δούμε θα είναι και ό,τι θα καταγράψει και η κάμερα. Οπότε αυτό έτσι έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του στο τι βγήκε εν τέλει. Επίσης, να πω ότι ως άτομα δεν φαίνεται το πρόσωπό τους, έχει να κάνει επειδή οι ίδιοι μας το ζήτησαν, είτε από κάποιες δομές, είτε πρόσφυγες. Αυτό μπορούμε να το δούμε και να συνεχίσουμε μετά. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη διημερίδα με τις ερωτήσεις σας προς την Ελπινίκη. Πολύ, ξέρετε τι μου άρεσαν, τα παιδιά μου άρεσαν. Δεν είναι, πολύ όμορφα, ναι. Και όσα δείξατε. Ναι. Και το τραγούδι είναι γραμμένο από μαθητές του Δημοτικού στην Κοζάνη. Με τον δάσκαλό τους το έχουν γράψει μαζί. Είναι πολύ συγκινητικό τραγούδι. Yeah. Το επιλέξαμε. Προσφυγές. Όχι, όχι. Ναι. Καλησπέρα και πάλι. Όπως είπατε, τον Ιανουάριο του 16, την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Τα βασικά προβλήματα βέβαια παραμένουν. Δεν είναι οι ροές αυτές που υπήρχαν τότε. Δηλαδή, τον Ιανουάριο του 2016, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 1.500 άτομα τη μέρα που ερχόντουσαν στο νησί. Τώρα είναι περίπου 2.000 ή 2.500 το μήνα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, όπως είπαμε, έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά του προβλήματος και του συστήματος και όλος ο τρόπος προσέγγισης. Νομίζω, χωρίς καμία σκοπιμότητα, δόθηκε μια μεγαλύτερη διάσταση στο αρνητικό κομμάτι από την κοινωνία, σε αυτούς που προσπαθούν να κερδίσουν μέσω εσχροκέρδειας, τέλος πάντων, τοπικά μαγαζιά ή από την τοπική διακίνηση. Βέβαια, αυτό είναι μία εκδοχή, υπάρχει άλλη εκδοχή. Η γιαγιά που είναι στη σκάλα Σικαμιάς και ταΐζει αυτή η περιβόητη φωτογραφία, μιας και λέγαμε πριν για τη δύναμη της εικόνας, που κυκλοφόρησε, που προσπαθεί να ταΐσει με τον πιμπερό το μικρό μωρό αυγανάκι. Σαφώς όλες αυτές οι αντιφάσεις ακόμα υπάρχουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν, από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε κατασταλάξει στο πώς, ας πούμε, καταρχήν ως ελληνικό κράτος, να μην μιλήσουμε τώρα για την Ευρώπη, πώς θέλουμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Έχουμε, ας πούμε, το κέντρο της Μόριας, το οποίο υποτίθεται είναι κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Εκεί είναι και, αντί να, ο κόσμος να μένει, να καταγράφεται και μετά να φεύγει, να πηγαίνει σε δομές όπως ορίζει ο νόμος, με βάση τις ευαλωτότητες που επίσης ορίζει ο νόμος, τώρα αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση, έχει γίνει κέντρο φιλοξενίας. Σήμερα που μιλάμε, φιλοξενεί πάνω από 6.000 κόσμο, ενώ η δυναμικότητά του είναι 2.000. Τα ασυνόδευτα, αν δεν κάνω λάθος, εσείς μάλλον θα έχετε το πραγματικό αριθμό, είναι γύρω στα 250. Ενώ η δυνατότητα φιλοξενίας, αν δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τότε που φύγαμε, δεν ξεπερνά τις 120 θέσεις και δεν ξέρω, είναι νομίζω άγνωστος ο χρόνος που θα πάνε τελικά σε κάποια δομή. Και κάτι ακόμα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το ΕΚΑ έχει αναλάβει όλες αυτές τις, το συντονιστικό ρόλο στο κομμάτι των δομών. Και από τη συζήτηση προκύψανε μια σειρά προβλημάτων για το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, για την επάρκεια των δομών κτλ. Σκεφτείτε τι γίνεται για τις ευάλωτες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κανένα ΕΚΑ.
Μόνο ο νόμος ορίζει κάποιες κατηγορίες. Είναι 7 βασικές κατηγορίες. Είναι θύματα PTSD, μονογονεϊκές, έγκυες, άνθρωποι με χρόνια νοσήματα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα στο πεδίο, όπου η μία δουλειά προφανώς είναι να εντοπίσεις και να εντοπίσεις εγκαίρως όλες αυτές τις ομάδες και η δεύτερη δουλειά είναι κάτι να κάνεις με αυτές τις ομάδες. Μπορούν αυτές οι ομάδες να διαμένουν σε σκηνές? Μάλλον όχι. Αλλά εν τέλει, πού θα σταλεί, πού θα σταλεί το θύμα σεξουαλικής βίας, πού θα σταλεί το θύμα βασανιστήριων, ποια παραπομπή θα γίνει, πότε θα γίνει, με ποια διαδικασία θα γίνει, πόσο γρήγορα θα ικανοποιηθεί το αίτημα. Ευτυχώς, για να μην λέμε μόνο τα στραβά του συστήματος, τουλάχιστον για τους ανθρώπους με σοβαρά ιατρικά προβλήματα έχει επιδείξει όλος ο μηχανισμός, οι διεθνείς οργανισμοί, οι οργανώσεις και φυσικά το κράτος, γιατί από αυτό εξαρτάται τελικά, το να γίνεται πολύ γρήγορα η μετακίνηση κάποιου ανθρώπου από τα νησιά, για τη Λέσβο που τουλάχιστον προσωπικά έχω εικόνα, στην ενδοχώρα. Αυτά τώρα δεν θέλω πάλι να... Να πω μία κουβέντα μόνο για τους ευάλωτους ενηλίκους, έτσι, για αυτούς μιλάτε. Υπάρχει ο μηχανισμός, δηλαδή στο ΕΚΑ έχουμε τη διαχείριση και των ευάλωτων ενηλίκων ετούντων άσυλο. Δηλαδή η προϋπόθεση εκεί είναι να υπάρχει αίτημα ασύλου, ενώ για τους ανηλίκους δεν υπάρχει τέτοια προϋπόθεση, έτσι είναι καθαρά θέμα παιδικής προστασίας. Το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα για αυτούς. Δηλαδή οι δομές όπως είχαν αναπτυχθεί, ας πούμε, πριν από 3, 4, 5 χρόνια, έχουν παραμείνει ακριβώς ίδιες, είναι γεμάτες. Τουλάχιστον δομές που διαχειριζόμαστε εμείς, έτσι, και δεν υπάρχει, δεν γίνεται τίποτα. Έχουν γίνει αρκετά για τους ασυνόδευτους. Έχουν γίνει αρκετά, δεν είναι αρκετά, ενώ έχουν γίνει αρκετά με αυτό που υπήρχε. Αλλά για τους ευάλωτους ενήλικες πραγματικά δεν γίνεται τίποτα. Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, αλλά υπάρχει πάντως ο μηχανισμός και αρμοδιότητα. Δηλαδή παραπέμπονται σε εμάς. Παραπέμπονται για την φιλοξενία τους, έτσι. Για τις γυναίκες θύματα βίας, υπάρχουν πάντως λύσεις. Δηλαδή, επειδή έχει αναπτυχθεί και δίκτυο δομών από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, από εμάς και το Δήμο Αθηναίων, υπάρχουν θέσεις σε κατάλληλα καταφύγια, δηλαδή, εφόσον μας γίνουν γνωστά βέβαια τα αιτήματα. Έτσι. Αυτό θέλω. Ναι, υπάρχει ένας επενιγμός στο ντοκιμαντέρ σε σχέση με τις ΜΚΟ και τις αυτοοργανωμένες ομάδες κτλ. Εδώ νομίζω πως, δεν θέλω να πω στην ουσία του ντοκιμαντέρ, αλλά νομίζω πως υπάρχει μια πολιτική για το προσφυγικό. Και η πολιτική αυτή συνίσταση στα εξής. Τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρώπη δίνουν τα χρήματα στη ΜΚΟ. Στο κράτος του λένε να οργανώσει, δεν έχει τη βοήθεια. Το κράτος λέει, πάτε ΜΚΟ στα χέρια σας τα πράγματα. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις όπου κάνανε κουμάντο κυριολεκτικά η ΜΚΟ και στα νησιά, αλλά και στην Αθήνα, στις δομές φιλοξενίας. Και επίσης υπάρχει και όλη αυτή η πολιτική ο διαχωρισμός, η Σύρη είναι καλή, η άλλη δεν είναι. Εδώ προσβάλλεται και η συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, διότι τη μια εβδομάδα βομβαρδίζουν στο Χαλέπι, είναι πρόσφυγας. Όταν δεν βομβαρδίζεται το Χαλέπι, δεν είναι πρόσφυγας. Γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Λοιπόν, νομίζω πως εδώ πέρα θα πρέπει να... και νομίζω πως όλες αυτές οι αδυναμίες που υπάρχουν πατάνε και σε ένα άλλο θέμα. Εάν φύγουν από τα νησιά, δεν θα μπορούν να γυρίσουν πίσω στην Τουρκία για τη μετεγκατάσταση στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή δεν γίνεται απευθείας αυτή η ιστορία. Αυτό ισχύει από τη συνθήκη ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Τουρκία. Λοιπόν, είναι σαν να είναι δεμένα τα χέρια ολονών, έτσι, και εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω από εκεί και πέρα. Μοιάζει πάντως αυτό να συνάδει με μια γενικότερη κατάσταση πολιτική που υπάρχει στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η οποία μάλλον δεν βοηθάει τους πρόσφυγες, όπως και εμείς πια έχουν εξαντληθεί κάπως οι δυνατότητές μας να μπορούμε να προσφέρουμε την όποια βοήθεια. Είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το προσφυγικό. Αυτό που λέγεται για τις ΜΚΟ είναι αλήθεια. Υπάρχουν ΜΚΟ οι οποίες
έχουν προσφέρει πάρα πολλά και υπάρχουν και άλλες που έπαιξαν πολύ άσχημο ρόλο, ίσως ακόμα μερικές και να συνεχίζουν. Αυτό όμως συνέβη γιατί το κράτος, η κυβέρνηση ως κράτος και οι σημερινοί και οι προηγούμενες δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Σε ό,τι αφορά τους πόρους που διατίθενται στη ΜΚΟ και τα λοιπά, αυτό πάλι είναι ευθύνη του κράτους, της κυβέρνησης, γιατί θα μπορούσε να διεκδικήσει αν εξασφάλιζεται. Και είναι ένα στίγμα ντροπής αυτό που συμβαίνει στη Μόρια. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ σας είπα εχθές, ούτε τα ζώα δεν μπορούν να ζήσουν μέσα, αλλά θα μπορούσε κανείς άνετα να το χαρακτηρίσει στρατόπεδο συγκέντρωσης και απανθρωπιάς. Είναι αδιανόητο. Είναι στον Καράτεπε, ακούσατε, δώσατε μεγάλο χρόνο στον Μυρογιάννη, τον Σταύρο. Υπάρχει μια άλλη κατάσταση, όλους όλοι διαφορετικοί. Έχουμε πάει με κάμερα εκεί και μας άφησαν και πήγαμε σε όλες τις γωνιές και μίλησαμε με τους ανθρώπους. Προσπαθήσαμε να πάμε με κάμερα στη Μόρια, είναι απαγορευμένη ζώνη. Έτσι. Και όταν τελικά καταφέραμε να μπούμε χωρίς κάμερα, μας πήγαν μόνο σε 2-3 μέρη, όπως είπαμε χθες. Και μας είπαν: μπορείτε να πάρετε απ' έξω. Όταν πήγαμε να πάρουμε απ' έξω, μας συλλάβανε. Μια κατάσταση αδιανόητη. Και ήθελα να προτείνω, τελειώνοντας, επιτρέψτε μου, ως ελληνική ψυχιατρική εταιρεία, μπορείτε να κάνετε κι εσείς κάτι. Όχι απλώς με την προσφορά της βοήθειάς σας, αλλά και προς την κυβέρνηση. Να θέσετε το θέμα ότι είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ψυχολογική, ψυχική στήριξη αυτών των ανθρώπων που τράβηξαν όσα τράβηξαν και τραβούν. Επίσης, είναι αλήθεια αυτό που υπόθηκε, ότι κρατάνε τη Μόρια σε αυτή την κατάσταση για να είναι ένας τρόπος αποτροπής. Αλλά όπως ξέρουμε, 14.000 έχουν πνιγεί μέχρι τώρα. Μεγαλύτερη αποτροπή από αυτήν υπάρχει. Και όμως οι άνθρωποι παρόλα αυτά το ρισκάρουν και φεύγουν. Γιατί έχουν πόλεμο και πρέπει ταυτόχρονα με την ευκαιρία να σας πω, πρέπει καταγγέλλοντας αυτή την κατάσταση και βοηθώντας την αντιμετώπιση της, να καταγγείλουμε και να ξεσκεπάζουμε και τις αιτίες που προκάλεσαν αυτό το και προκαλούν αυτό το φαινόμενο. Όσο θα διαρκούν οι πόλεμοι και η φοβερή απάνθρωπη εκμετάλλευση ορισμένων χωρών, το πρόβλημα θα υπάρχει και θα ενδύνεται. Άλλη μια φορά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς και παίρνουμε και την τελευταία αυτή παρέμβαση και ως μία γέφυρα για να πούμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας όπως μπορούμε. Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας σε αυτή τη διμερίδα. Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Ήδη προετοιμάζουμε το επόμενο αφιέρωμα που είναι με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. 11 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουμε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Οπότε αφού παρακολουθήσετε εκεί τις ταινίες που θα είναι περίπου ένα δίμηνο ανά 15ήμερο, 12 το μεσημέρι στην Ταινιοθήκη, μετά θα έχουμε πάλι, ελπίζουμε, το επόμενο φθινόπωρο εδώ μία διημερίδα για να μιλήσουμε πιο θεωρητικά στο θέμα που θα μας απασχολήσει στην επόμενη συνάντηση. Το επόμενο θέμα του αφιερώματος του κινηματογραφικού είναι εντελώς διαφορετικό. Έχει να κάνει με το ερωτικό πάθος και τις καταστροφικές ή όχι συνέπειές του. Οπότε θα είμαστε σε εντελώς άλλο μήκος κύματος. Αλλά με το προσφυγικό θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε. Ετοιμάζουμε ήδη ένα συνέδριο από Σεπτέμβριο που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για το προσφυγικό και βεβαίως και ο έρωτας έχει το δικαίωμά του, όπως λέγαμε, μαζί με τη χαρά της ζωής. Νομίζω ότι ό,τι κάνουμε, αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι το πάθος. Και αυτό που γεφυρώνει και το τωρινό με το επόμενο αφιέρωμα είναι το πάθος. Να ευχαριστήσω και εγώ την πλευρά μου όλους τους ομιλητές. Και την κυρία Γιαννουλάκη ιδιαίτερα. Και η κυρία Γιαννουλάκη είναι από τη μεριά εκείνων που ευχαριστούμε, νομίζω. Είναι στην Τριμελή Επιτροπή του κλάδου. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Να ευχαριστήσουμε και τέλος τον Γκέτη για τη φιλοξενία του. Το λέμε συνεχώς, αλλά νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση αν δεν είχαμε αυτή τη φιλοξενία. Και όλους εσάς, βέβαια, που χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε.